Σύντροφοι και συντρόφισσες, αρχίζουμε με μία μεγάλη συγγνώμη. Μία μεγάλη συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστησαν όλοι οι σύντροφοι και η οποία προκλήθηκε από τη συγκέντρωση εκτός κτηρίου ανθρώπων που δεν ήταν σύνεδροι και έτσι καθυστέρησε η διαπίστευση των συνέδρων. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αρχίζουν οι εργασίες του έκτακτου συνεδρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του καταστατικού σε συνθήκες πολυεπίπεδης κρίσης που μαστίζει την πατρίδα μας. Η προκήρυξη του συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης είναι αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής. Σύμφωνα με την από 5 Δεκάτου 24 απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προχώρησαν οι προσυνεδριακές διαδικασίες με σεβασμό στη συλλογικότητα, τις δημοκρατικές αρχές και τις πάγιες πρακτικές του κόμματός μας. Οι σύνεδροι είναι 4.282. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Φλεβάρι ήταν 4.100. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η δημοκρατία είναι όπως ο έρωτας. Δεν επιβάλλεται, κερδίζεται. Και αυτό συμβαίνει όταν λειτουργεί με δύο θεμελιώδεις αρχές. Ότι συμφωνούμε, ότι μπορεί να διαφωνούμε και ότι η πλειοψηφία αποφασίζει ενώ ταυτόχρονα είναι σεβαστά τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Στα δημοκρατικά κόμματα ο διάλογος είναι οργανωμένος στη βάση διαδικασιών και κανόνων που καθορίζονται από το καταστατικό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που λαμβάνονται πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού. Στο άρθρο 21 του καταστατικού ορίζεται ότι το έκτακτο συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες του τακτικού. Στο άρθρο 20 προβλέπεται ότι το τακτικό συνέδριο εγκρίνει τις υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή και την Προεδρία του κόμματος. Εδώ υπογραμμίζεται ότι η σημερινή Κεντρική Επιτροπή εκλέχτηκε με καθολική μυστική ψηφοφορία όλων των μελών του κόμματος την ίδια μέρα που εκλέχτηκε πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Οι σύνεδροι εκλέγονται από τα μέλη του κόμματος αφού οι διαδικασίες εκλογής τους, δηλαδή οι γενικές συνελεύσεις των οργανώσεων, η εκλογή εφορευτικών επιτροπών και κάθε τι που εγγυάται το αδιάβλητο και ελεύθερο της εκλογικής διαδικασίας έχουν τηρηθεί πιστά. Αυτή η διαπίστωση είναι έργο της Επιτροπής Νομιμοποίησης που υπήρξε πάντοτε σε όλα τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ και ορίζεται από την ΚΟΕΣ, η οποία ορίζεται από την εκλεγμένη Κεντρική Επιτροπή. Το συνέδριο είναι υβριδικό, όπως και άλλα μέχρι σήμερα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το προγραμματικό συνέδριο τον Ιούλιο του 2021 και το διαρκές συνέδριο τον Σεπτέμβριο του 2023. Όλες οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή δίπλων ψηφιών. Θα μπορούν να λάβουν το λόγο και οι παρόντες στις αίθουσες αυτού του κτηρίου και οι συμμετέχοντες μέσω Zoom. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες σε πάρα πολλά θέματα. Όλες θα αντιμετωπιστούν από το ανώτατο όργανο του κόμματος, δηλαδή το έκτακτο συνέδριο, με διάλογο, ανταλλαγή επιχειρημάτων
και άλληλο σεβασμό μεταξύ όλων, για να είναι παραγωγικές οι εργασίες του συνεδρίου, απαιτείται νυφαλιότητα, σεβασμός στην αντίθετη άποψη, ψυχραιμία και προσήλωση στην εφαρμογή της αρχής της πλειοψηφίας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει το αποτέλεσμά της. Άλλωστε, πάντοτε στο κόμμα μας υπήρχαν πλειοψηφίες και μειοψηφίες και ουδέποτε μέχρι σήμερα, μέχρι πρόσφατα, αμφισβητήθηκε το πλειοψηφικό αποτέλεσμα. Στις αρχές και παραδόσεις μας, οι αντιπαραθέσεις είναι ευπρόσδεκτες, οι πολλώσεις είναι ανεκτές, οι αγριότητες είναι απαράδεκτες. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής στις 5 Δεκάτου του 24 και της Πολιτικής Γραμματείας στις 30 Δεκάτου του 24 και της ΚΟΕΣ, το έκτακτο συνέδριο θα συζητήσει αποκλειστικά και μόνο δύο θέματα: την έγκριση των 4 υποψηφίων για την Προεδρία και την πολιτική απόφαση. Εύχομαι και ελπίζω να προχωρήσει ομαλά η διεξαγωγή του συνεδρίου. Αυτό εξαρτάται από όλους μας. Σας διαβεβαιώνω ότι το Προεδρείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή έκβαση αυτής της κρίσιμης για την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διαδικασίες. Και παρακαλώ όλους για την ενεργή συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Τον λόγο έχει η γραμματέας του κόμματος, συντρόφισσα Σβίγκου, και ακολουθεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς. Και μετά σύντροφοι και συντρόφισσες, η δημοκρατία σημαίνει διάλογος, αλλά η δημοκρατία σημαίνει να ακούμε και όχι να φωνάζουμε. Σύντροφοι και συντρόφισσες. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η τάξη και η ησυχία θα διασφαλιστούν. Μην αναγκάσετε το Προεδρείο να αποβάλει από την αίθουσα θορυβούντες συνέδρους. Δεν πρόκειται να επιτραπεί να παρακολουθεί η ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων.